Ζήτημα με ευρωβουλευτή έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ από χτες. Ναι, έχει πράγματι ένα ζήτημα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε μια μεγάλη αντίδραση. Ή τουλάχιστον, για να είμαστε ακριβείς, προσπαθεί η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι υπάρχει θέμα με τον κύριο Αρβανίτη και τη συμμετοχή του στο περίφημο κείμενο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για το κράτος δικαίου. Είναι αυτό το blame game που ουσιαστικά συμβαίνει. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αρβανίτης, αποκάλυψε ότι ήταν ανάμεσα σε εκείνους ουσιαστικά που συνέταξε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου, μιλώντας στην τηλεόραση του Open. Είχε έναν διάλογο με τον κύριο Πλεύρη σε εκείνο το πάνελ ουσιαστικά και τόνισε ότι συνέβαλε ουσιαστικά σύνταξη του άρθρου 27 που αναφέρεται σε ενδεχόμενη πάυση των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελλάδα αν δεν συμμορφωθεί η Ελλάδα στο ψήφισμα. Έχουμε ένα σχετικό απόσπασμα, Νικόλ, τον κύριο Αρβανίτη. Αυτό που φώναζαν στην κυβέρνηση ότι ήμασταν θέλινες και πώς είναι δυνατόν να το κάναμε και να το ψηφίσαμε, τους ενημερώνω ότι το συγγράψαμε κιόλας. Εσείς το γράψατε. Βεβαίως, το τελευταίο άρθρο που λέει. Το τελευταίο αυτό άρθρο, που λέγαμε δηλαδή, ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ γράψατε όχι, το. Όχι, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής. Εσείς. Εγώ. Ναι, εγώ το σκότωσα. Άρα, γράψατε εγώ, λοιπόν, το ψήφισμα. Βεβαίως, εξαιρετικό. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το έχει γράψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι, όχι. Εγώ προσωπικά. Σας το λέω. Ακόμα καλύτερα. Σας λέω λοιπόν. Εσείς είστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Σας λέω λοιπόν. Σήμερα έχετε τη μεγαλύτερη αποκάλυψη. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνετάχθη στην Κουμουνδούρου από τον κύριο Αρβανίτη. Κύριε Πλεύρη, λοιπόν, στις Βρυξέλλες ζω, με συγχωρείτε λίγο. Ναι. Στο άρθρο 27, κύριε Πλεύρη, το έχετε διαβάσει το ψήφισμα? Το έχω διαβάσει το ψήφισμα. Σίγουρα? Ναι. Είστε σίγουρος? Το έχω διαβάσει το ψήφισμα. Το άρθρο 27, λοιπόν, που συνέβαλα ουσιαστικά, λέει ότι η κυβέρνηση πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τα εργαλεία. Εδώ συνέβαλα. Και ότι αν όχι, δεν. Το πείτε το. Μην ανησυχεί τώρα το βιντεάκι για την ομάδα. Αλήθεια έχει κοπεί μετά από εδώ λοιπόν, δεν με πειράζει. Ο κ. Αρβανίτη το είπε. Μα δεν είναι κάτι. Ελάτε, δεν έχουμε άπλο το χρόνο. Σα παρακαλώ. Είμαι ευρωβουλευτή. Συνομοθέτω. Συνομοθετώ. Σα λέει λοιπόν ότι θα πρέπει η Ελλάδα να συμμορφωθεί με αυτέ. Αλλιώ θα κοπούν τα κονδύλια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λέει αυτό που λέτε εσεί, ότι ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το Ευρωκοινοβούλιο να κοπούν τα κονδύλια. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να υποστηρίζει ότι λίγος πολύ είναι ανθεληνική η στάση του ΣΥΡΙΖΑ ή του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη πλευρά έχουμε έναν ευρωβουλευτή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει ότι δεν μπορεί να μην καταγγέλλεται η αλήθεια όπου υπάρχει. Ναι, και εντάξει, υπήρξαν αντιδράσεις και από τον κύριο Μαρινάκη και από τον κύριο Ρωμανό, αρχικά Νικόλ, έτσι, αλλά υπήρξε και στη συνέχεια και απάντηση από τον κύριο Αρβανίτη, ο οποίος ανέφερε, θα δούμε και τη σχετική κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, ότι αφού επιτίθεται στον κύριο Μαρινάκη και λέει ότι αγνοεί παντελώς ακόμη και τις στοιχειώδεις διαδικασίες συνδιαμόρφωση ουσιαστικά κειμένων, οι οποίες εφαρμόζονται από συστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου, λέει ότι θα μπορούσε βέβαια να έχει απευθυνθεί στην Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας και θα τον διαβεβαίωναν ότι όλα τα μέλη των πολιτικών οργάνων του Κοινοβουλίου συμβάλλουν και συνεισφέρουν στα εκάστοτε τελικά κείμενα όπως αρμόζει σε δημοκρατίες και σε δημοκρατικές και δικαιοκρατούμενες διαδικασίες. Συνεπώς, άνθρακες ο θησαυρός του κ. Μαρινάκη και άλλη μια αξιοθρήνητη εκστρατείας λάσπης για να καλυφθεί η πολύ αμήχανη γαλάζια επικαιρότητα των Βρυξελών, προσθέτει Νικόλ.